μεγάλη καταστροφή έγινε, πέρασε πολύ μεγάλος ανεμοστρόφιλος. Ευτυχώς είχαμε μόνο υλικές ζημιές, πάρα πολύ μεγάλες και τεράστιες. Δεν είχαμε θύματα. Όμως, να δούμε πόσο το κράτος τώρα και η νεοεκλεγήσα κυβέρνηση θα σταθεί αρρωγός στις ζημιές που έχουμε πάθει. Διότι ήδη καταστραφήκαμε. Τα βλέπετε κι εσείς οι ίδιοι, η καταστροφή είναι πολύ μεγάλη. Τι μαγαζί ήταν εδώ? Με υπολογιστές και ταμιακές μηχανές. Μεγάλη ζημιά. Ναι, ναι. Πάνω από 20.000 ευρώ, μαζί με τα αυτοκίνητα και όλα. Έγινε πρώτα μια διακοπή ρεύματος, ξεκίνησε η βροχή με χαλάζι μεγάλο και είδαμε τον ανεμοστρόβιλο που μακριά περχόταν, τα αντικείμενα που σκονόταν στον αέρα. Προσπαθήσαμε να κλείσουμε τζαμαρία μπροστά, αλλά δεν γινότανε. Πήγαμε, κρυφτήκαμε πίσω και σπάσαν όλα, σπάσαν και τα πίσω παράθυρα. Και όπως βλέπετε, φαίνεται το τι ακριβώς έχει γίνει. Αλλά ευτυχώς δεν πάθαμε ούτε γρατζουνιά. Δεν τραυματίστηκε κανένας. Κανένας δεν τραυματίστηκε. Πέρασε από εδώ ακριβώς όπως πάει ο δρόμος. Γι' αυτό έχουν γίνει και αυτές οι μεγάλες ζημιές. Δηλαδή ήταν ορατό όλο αυτό, έτσι, ναι, το φαινόμενο. Ναι, ναι, ναι. Μέχρι που πλησίασε κοντά το βλέπαμε. Μετά πήγαμε να κρυφτούμε. Με ένα βοητό να λες να χαλάει ο κόσμος. Πήγα να κοιτάω το παράθυρο, βλέπω στον ουρανό, λέω κάποιο αεροπλάνο, πού να φανταστώ ότι είναι... Τέτοιο πράγμα. Βέβαια. Όλα πέσανε, κεραμίδια, όλα γκρεμίσανε πάνω, δεν έχει μείνει. Ανεβείτε πάνω να δείτε. Περνούσανε τα τούβλα, όπως ήταν ανοιχτά τα παράθυρα, περνούσανε τα τούβλα, ύπτανε και περνούσανε, σπάζανε τα τζάμια και μπαίνανε μέσα στο σπίτι. Δεν έχετε ξαναζήσει, φαντάζομαι. Εντάξει, το λίγο βλέπαμε στην Αμερική τέτοια πράγματα και πιστεύαμε, λέγαμε τι είναι αυτά τα πράγματα που βλέπαμε. Ναι, μεγάλη καταστροφή. Τα ακούγαμε και δεν πιστεύαμε ότι μπορεί να γίνει. Ξέρετε τι είναι το κακό, το καλό, ότι ήταν 8 η ώρα. Αν ήταν 6 και κοιμόμαστε, μπορεί να είχαμε πρόβλημα μεγάλο. Αλλά προστατευθήκαμε, πέσαμε κάτω, βάλαμε τα χέρια πάνω στο κεφάλι. Δεν βλέπετε καταστροφή, κορίτσι μου. Καταστροφή. Εντάξει, αφού δεν υπάρχουν θύματα όμως, εντάξει, οι ζημιές διορθώνονται. Υλικές ζημιές πολλές από πάρα πολλές, πάρα πολλές υλικές ζημιές. Εσείς πώς το βιώσατε, ακούσατε ξαφνικά ένα θόρυβο, ήσασταν στο μαγαζί? Όχι, όχι, δεν ήμουν στο μαγαζί, ήμουν στο έλος, στο σπίτι μου και άκουσα το θόρυβο και βούιζε και βγήκα έξω και τι να δω, στον αέρα. Τσίγους, ρόδες και αυτά. Και πιο πέρα πήρε ένα σπίτι από το έλος. Ήταν ορατό και από ό,τι έχω πληροφορήσει έρχεται από Καλαμάτα αυτό. Από Καλαμάτα και μάλλον αν δούμε την Καλαμάτα μεριά πρέπει να έχουν γίνει μεγάλες ζημιές εκεί πέρα. Αποτυπώθηκε. Αλλά εγώ 8 παρα 10 ξεκίνησα από τη σκάλα από τη διασταύρωση του Γηθίου. Και μάλλον όπου βρήκε τα στενά, για το έγινε και οι περισσότερες ζημιές στους παράμετρους που έμπαινε. Και βλέπουμε εδώ στο δεύτερο δρόμο ότι έχει γίνει μεγάλη. Μεγάλη ζημιά, αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Νομίζω είναι αυτό που λέμε ότι έχουμε χαλάσει το οικοσύστημα και μάλλον η φύση θα μας τιμωρήσει. Ναι, ήταν γεστά. Ναι, αποθήκες. Πιο πέρα η αποθήκη εκείνη είναι τελείως. Δεν έμεινε τίποτα όχι. Και ακούσαμε και δέντρα έχει δει. Δέντρα, έχει βγάλει πολλά δέντρα εδώ μέσα. Τα ευκάλυπτα, δεν τα βλέπετε εκεί πέρα, από τα έχει σπάσει όλα, δεν έχει μείνει τίποτα. Όλη άκρη, πέρα, είναι όλα καταστραμμένα. Εσείς πού ήσασταν την ώρα που έγινε ο ανεμοστράβλος? Ο γιος μου είχε ένα στάβλο εδώ πέρα και έρθει να δει και την αντιγλίτωση. Εγώ δεν είχα βγει όξο ακόμα. Ήταν άλλη μέρα που ήταν την ώρα πέρασε 8 παρατέταρτο που τα παιδιά του σχολείου για το επίκεντρο μέσα. Ήταν στα δημοτικά. Θα είχαμε πολλά θύματα. Δηλαδή να σηκώνει το. Να, αυτό είναι εκεί Παρίσι. Το είχα βάλει εκεί πέρα στη γωνία, βλέπεις. Ναι. Στη γωνία. Το σήκωσε, το έκοψε στη μέση, σαν βλέπεις. Ναι. Και το σήκωσε στον αέρα και το γύριζε στον αέρα πάνω. Το κατέβασε από κάτω, από πάνω. Το αυτοκίνητο αυτό που βλέπεις. Το αυτοκίνητο αυτό δεν ήταν εκεί. Ήταν ο άνθρωπος, πήγε να μπει εκείνη την ώρα και ευτυχώς. Είδε ότι έχει πολύ δύνατο αέρα και πήγε πίσω από τον ντουβάρι και... Από πάνω είναι στάβλη εκεί που βλέπετε, είναι στάβλη, είναι μαντριά με πρόβατα, σκότωσε και για κατσίκα εκεί πέρα. Και το ψήκωσε το αμάξι στον αέρα και το πήγε εκεί πέρα. Οι καταστροφές είναι πολύ μεγάλες, τόσο σε επιχειρήσεις, όσο σε σπίτια, σε αυτοκίνητα και σε λεωπερίβολα. Είναι πολύ μεγάλες οι ζημιές. Ήδη έχει ξεκινήσει η πρώτη καταγραφή των ζημιών. Εξετάζεται το να κηρυχτεί η πόλη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αύριο έχω την ενημέρωση ότι έρχεται κλιμάκιο του ΕΛΓΑ για το φυτικό κεφάλαιο και το ζωικό που υπάρχει. Οι πληγές της πόλης δυστυχώς θα πάρουν μέρες να αποκατασταθούν.